Και να καλέσουμε στο βήμα τον τελευταίο ομιλητή, ο κύριος Μανδυλαράς, παιδοκαρδιολόγος από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μονάχου. Κύριε Μανδυλαρά. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Προσκλήθηκα εδώ πέρα για να σας παρουσιάσω τα recommendations της εταιρείας, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδοκαρδιολογίας, καθώς επίσης και της Γερμανικής Εταιρείας Παιδοκαρδιολογίας, ό,τι αναφορά την άθληση σε παιδιά και εφήβους με συγγενείς καρδιοπάθειες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ωραία. Πριν ξεκινήσω, να σας πω ότι εμείς στη Γερμανία μας αρέσουν τα φανάρια. Οπότε, ό,τι βλέπετε κίτρινο είναι, ό,τι βλέπετε κίτρινο είναι recommended απλά, ό,τι βλέπετε πράσινο είναι highly recommended και ό,τι βλέπετε κόκκινο σημαίνει ότι δεν είναι recommended at all. Λοιπόν, και να περάσουμε σε κάποια δεδομένα. Μόλις 12% των υγιών παιδιών σε ηλικίες μεταξύ 6 και 17 ετών και 8,8% των παιδιών με συγγενείς καρδιακά νοσήματα στη Γερμανία εκπληρούν την πρόταση του Διεθνή Οργανισμού Υγείας για 60 λεπτά άθλησης άσκησης την ημέρα. Στην Αμερική, 7 με 10% όλων των μαθητών έχουν κάποια χρόνια πάθηση. Αυτός ο αριθμός στη Γερμανία τουλάχιστον, η συχνότητα αυξάνεται στο 16,2%. Για ελληνικά δεδομένα δεν μπόρεσα να βρω κάτι. Φαντάζομαι ότι και στην Ελλάδα θα είναι κάτι αντίστοιχο. Και έχει αποδειχτεί ότι εάν αυτοί οι μαθητές ή τα παιδιά κάνανε κάποιο είδος άθλησης, ίσως να μπορούσαμε να σταματήσουμε την πρόοδο της νόσου. Οπότε, σαν ένα αρχικό core message ή recommendation, πρέπει να είμαστε, να παροτρύνουμε και να ενθαρρύνουμε τα παιδιά με συγγενή καρδιακά νοσήματα να αθλούνται. Όλοι οι μαθητές, μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις ενδεχομένως να απαιτείται μια μερική και χρονικά περιορισμένη συμμετοχή στο μάθημα της φυσικής αγωγής και ο ολικός αποκλεισμός από το μάθημα της φυσικής αγωγής είναι σε πολύ λίγες εξαιρέσεις, τις οποίες θα τις συζητήσουμε παρακάτω. Να περάσουμε σε κάποια ορολογία και ορισμούς. Έχουμε τη φυσική δραστηριότητα, μετά έχουμε τη φυσική άσκηση, η οποία είναι ένα υποσύνολο της φυσικής δραστηριότητας, το οποίο είναι λίγο πιο δομημένο, είναι επαναλαμβανόμενο και έχει ως στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης. Και μετά έχουμε τον αθλητισμό, ο οποίος χαρακτηρίζεται από έναν υψηλό βαθμό δομής, έχει σαφείς στόχους και κανόνες, είναι ανταγωνιστικός και έχει σκοπό τη συνεχή αυτοβελτίωση. Στην Γερμανία διαχωρίζουμε... Οπα, προχωράει από μόνο του. Ναι. Στη Γερμανία καθορίζουμε τον αθλητισμό ως πρωταθλητισμό, competitive sports και επαγγελματικό αθλητισμό, ως ερασιτεχνικό αθλητισμό και αθλητισμό για θέματα υγείας. Τώρα, όταν έρθει η ώρα να δώσουμε συστάσεις για το ίδιο είδος αθλητισμού που θα μπορεί και πρέπει να κάνει ένα παιδί, πρέπει να ληφθούν πάντα υπόψη οι πληροφορίες για τον τύπο, την ένταση, τη διάρκεια και τον όγκο του φορτίου. Εκεί πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι φορτία με υψηλή στατική συνιστόσα ασκούν υψηλές πιέσεις στην συστηματική και στην πνευμονική πίεση και φορτία με κυρίως δυναμική συνιστόσα μειώνουν μεν το afterload, αλλά συσχετίζονται με μια σημαντική αύξηση του όγκου λόγω της αύξησης της καρδιακής περιοχής, του cardiac output. Οπότε εμείς έχουμε μια ωραία ταμπέλα. Όταν έρχονται τα παιδιά, καθόμαστε και κοιτάμε για την κάθε καρδιοπάθεια τι προτείνεται και τι δεν προτείνεται και κοιτάμε, χρειαζόμαστε περισσότερο στατικό αθλητισμό, περισσότερο δυναμικό αθλητισμό κτλ. Οπότε μπορούμε να τους κάνουμε κάποιες προτάσεις.
Και τώρα περνάμε στο sports suitability testing και ξεκινάμε καταρχάς για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν κάποιο γνωστό συγγενές καρδιακό νόσο, μια νόσο, αλλά έχουν συμπτώματα κατά τη διάρκεια της άθλησης. Εδώ πέρα εμπίπτουν και τα παιδάκια που έρχονται στην Ελλάδα για να πάρουν άδεια άθλησης για το σχολείο, παραδείγματος χάρη. Το ίδιο κάνουμε και στη Γερμανία. Εκεί πέρα χρειαζόμαστε ένα πολύ καλό ιστορικό, το οποίο θα έχει και training και sports history μέσα. Χρειαζόμαστε βέβαια πάντα μια καλή κλινική εξέταση. Πρέπει να μετρηθεί η πίεση και ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα. Αναλόγως με τα ευρήματα του ηλεκτροκαρδιογραφήματος, έχουμε έναν αλγόριθμο, ώστε ξέρουμε πρέπει να κάνουμε περαιτέρω εξετάσεις ή φτάνει αυτό ώστε να δώσουμε το ελεύθερο για άθληση. Οι περαιτέρω εξετάσεις είναι σαφώς ένας υπέρηχος κτλ. Λοιπόν, και περνάμε στα recommendations για συγγενή καρδιακά νοσήματα. Υπάρχουν για κάθε πάθηση, υπάρχουν ξεχωριστά recommendations. Έχω προσπαθήσει να τα μαζέψω λιγάκι στα πιο βασικά, ώστε να μην υπερβούμε το χρόνο. Και στο τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, όταν έχετε ένα παιδάκι με συγγενές καρδιακό νόσημα, πρέπει πάντα να κάνουμε, όπως είπα και πριν, ένα πολύ καλό ιστορικό, το οποίο να περιλαμβάνει και το sports history. Πρέπει να κάνουμε ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα και στα παιδάκια αυτά πρέπει να κάνουμε και έναν υπέρηχο. Τουλάχιστον σε εμάς είναι υποχρεωτικός. Μετά, αναλόγως με το τι θα δει ο γιατρός και τα ευρήματα, και αν το απαιτεί κιόλας κάποια ομάδα ή κάποιος όμιλος, μπορούμε να κάνουμε μια σπυροεργομέτρια. Εμείς πάνω την κάνουμε συνήθως από τα 6 έτη. Εκεί πέρα τα βάζουμε επιτάπητα. Μετά, όταν μακραίνουν τα πόδια τους, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τα βάζουμε και στο ποδήλατο. Μετά, εάν τα παιδάκια έχουν αριθμίες, είχαν κάποιο είδους συγκοπή χωρίς να είναι εμφανής η αιτία ή έχουν κάποιο πρόβλημα το οποίο συσχετίζεται με αριθμίες, τους κάνουμε ένα holter. Τη μαγνητική την έχουμε για συγγενείς καρδιοπάθειες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ventricular dysfunction ή έχουν κάποιο conduit ή κάτι τέτοιο το οποίο πρέπει να δούμε ότι λειτουργεί καλά. Το κάνουμε επίσης όταν έχουμε την ένδειξη στον υπέρηχο για νεύρισμα της αορτής ή όταν έχουμε μια ένδειξη για καρδιομυοπάθεια ή όταν στον υπέρηχο πολύ απλά δεν μπορούμε να δούμε καλά τι συμβαίνει. Τέλος, αυτό που αντεδείκνεται είναι να κάνουμε φυσικά καθετηριασμό ή αξονική τομογραφία μόνο και μόνο για να κάνουμε sports stability testing, γιατί είναι πολύ μεγάλη δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε τα παιδιά σε ionizing radiation. Λοιπόν, και εδώ πέρα ερχόμαστε λίγο στις ασθένειες, ας πούμε. Ασθενείς με πνευμονική υπέρταση και συγκοπή στο ιστορικό τους, τους αποθαρρύνουμε από το να κάνουν οποιοδήποτε είδος αθλητισμό. Ασθενείς με κυανοτικά συγγενή καρδιακά νοσήματα πρέπει πρώτα να διαγνωστούν και να περάσουν και από σπυροεργομετρία πριν ξεκινήσουν να αθλούνται. Ασθενείς οι οποίοι έχουν φοντάν κυκλοφορικό πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να κάνουν αθλητισμό, γιατί αυτοί είναι συνήθως και αυτοί που είναι λίγο βαριούνται και στη Γερμανία παίρνουν και μεγάλο ποσοστό αναπηρίας, οπότε κάθονται σπίτια τους και δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει να τους ενθαρρύνουμε, κάποιος το είπε πριν, γιατί ειδικά για το muscle pump από τα πόδια είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, πρέπει να τους αποθαρρύνουμε κιόλας από το να κάνουν πρωταθλητισμό. Μετά, ασθενείς οι οποίοι είναι υπό αντιπηκτική θεραπεία, πρέπει να δούμε μεμονωμένα τι είδος αθλητισμού κάνουν και ποιο είναι το ρίσκο για κάποιο είδος τραυματισμό. Ασθενείς που είναι υπό αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία, τους προτείνουμε να μην κάνουν κάποιο άθλημα το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό ή κάκωση στο κεφάλι. Ασθενείς οι οποίοι έχουν μια διάταση της ανιούσας αορτής πάνω από 2 standard deviations, πρέπει να αποφεύγουν αθλήματα με πολύ στατικό φορτίο, λόγω του ότι ανεβαίνει η πίεση.
και θα έπρεπε να περιοριστούν σε χαμηλό μέχρι moderate, σε αθλήματα με χαμηλό μέχρι moderate δυναμικό φορτίο, αλλά πρέπει να κάνουν αθλητισμό. Μετά, εάν ασθενείς με στένωση ισμού αορτής έχουν μια χειρουργική ή μια επεμβατική θεραπεία η οποία είναι επιτυχής, μπορούν να κάνουν, τους ενθαρρύνουμε να κάνουν πολύ endurance sports και οι ίδιοι ασθενείς τους σταματάμε από το να κάνουν sports με high intensity, πάλι για το λόγο της πίεσης. Μετά έχουμε τους ασθενείς οι οποίοι έχουν και προβλήματα ρυθμολογικά. Εάν έχουν μεμονωμένες έκτακτες υπερκοιλιακές σύστολες, τότε δεν υπάρχει καμία αντέδειξη. Ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν συμπτώματα και έχουν ventricular εξασύστολες, οι οποίοι όμως είναι στο ηλεκτροκαρδιογράφημα είναι μονομορφικές, δεν έχουν πρόβλημα στον υπέρηχο και όταν κάνουμε τεστ κοπόσεως εξαφανίζονται αυτές, μπορούν να κάνουν επίσης αθλητισμό χωρίς κάποιο περιορισμό. Ασθενείς με παροξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία που έχουν φυσιολογικές καρδιές και έχουν είτε κάποια ηλεκτροφυσιολογική εξέταση με ablation, είτε μια θεραπεία η οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετή, μπορούν επίσης να κάνουν αθλητισμό χωρίς περιορισμό. Εάν έχουμε συμπτωματική supraventricular ταχυκάρδια, πρέπει πρώτα να θεραπεύσουμε και μετά μπορούν να κάνουν αθλητισμό. Ασθενείς οι οποίοι έχουν προδιέγερση, η οποία κατά το τεστ κοπόσεως εξαφανίζεται, μπορούν να κάνουν αθλητισμό. Εάν κατά το τεστ κοπόσεως δεν εξαφανίζεται, πρέπει πρώτα να δούμε αν πρέπει να πάνε στην ηλεκτροφυσιολογία ή τέλος πάντων τι πρέπει να γίνει πριν κάνουν αθλητισμό. Και μετά έρχονται αυτά τα τέσσερα κόκκινα. Οι ασθενείς με ventricular ταχυκάρδια πρέπει πρώτα να κάνουν μια ολοκληρωμένη διάγνωση πριν τους αφήσουμε να κάνουν αθλητισμό. Και ασθενείς με τσανελόπαθεις, νομίζω διαβλοπάθειες, κατά την άποψή μας θα έπρεπε να μένουν μακριά από τον πρώτο αθλητισμό. Ασθενείς οι οποίοι έχουν απεινιδωτή, δεν θα έπρεπε να κάνουν intensive sports, αυτό που λέμε. Και ασθενείς οι οποίοι έχουν απεινιδωτή ή βηματοδότη, θα έπρεπε να προσέχουν το είδος του αθλήματος που θα κάνουν, να μην έχει πολύ contact, να μην είναι contact sports, ή να έχουμε στη Γερμανία συγκεκριμένα, δεν ξέρω, σαγγέλιφοι, που τα φοράνε πάνω από τα μηχανήματα. Ακριβώς. Λοιπόν, και μετά έχετε μια υποκατηγορία και αυτή είναι εκεί ανήκουν οι αθλητές με συγγενή καρδιακά νοσήματα, δηλαδή οι άνθρωποι που το κάνουν επαγγελματικά. Εκεί πέρα η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδοκαρδιολογίας συνιστά στους παιδοκαρδιολόγους και στους καρδιολόγους, ανάλογος ποιος βλέπει τους ασθενείς, να κοιτάνε 5 παραμέτρους. Ένα πρώτον είναι το ventricular structure και function. Μετά είναι οι διαστάσεις της αορτής, η πνευμονική πίεση, αν έχουν αρρυθμίες και πώς είναι η περιφερική ο κορισμός οξυγόνου. Αυτό πρέπει να τα κοιτάμε όλα αυτά και να κάνουμε και ένα τεστ κοπόσεως ή σπυροεργομέτρηση κάθε 6 με 12 μήνες. Έχουν βγάλει εδώ πέρα και μια ωραία εικόνα έτσι για να μένει καλύτερο στο κεφάλι, δεν ξέρω, ώστε πρέπει να το κάνουμε κάθε 6 με 12 μήνες και μαζί με τους ασθενείς βεβαίως και με τους αθλητές να συζητάμε ποια θα είναι η περαιτέρω εξέλιξή τους. Και τελειώνοντας και σαν take-home message, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι γενικότερα η άσκηση είναι πολύ σημαντική για την φυσική και την ψυχική ανάπτυξη των παιδιών και των ασθενών, καθώς επίσης είναι σε θέση να σταματήσει την πρόοδο των νόσων. Η εξαίρεση από το άθλημα, κυρίως, από το μάθημα κυρίως της φυσικής αγωγής, θα έπρεπε να παραμένει μόνο στους γιατρούς και όχι στους δασκάλους,
Και υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια εξαίρεση από το μάθημα, το οποίο είναι το ventricular ταχυκάρδια, φυσικά, αορτικός διαχωρισμός, συγκοπή χωρίς, κατά τη διάρκεια της άσκησης, εάν έχουν όντως πολύ αυξημένο ρίσκο για bleeding λόγω της αντιπυκτικής θεραπείας και αν φυσικά υπάρχει κάποιο damage σε cardiovascular implant. Σαφώς και θα έπρεπε συνεχώς να κάνουμε reassess κάθε ασθενή και κάθε παιδί και κάθε έφηβο, ώστε εάν έχουν κάποια θεραπεία η οποία είναι επιτυχής, να μπορέσουμε να τους ξαναδώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν αθλητισμό και να τους ενθαρρύνουμε κιόλας. Αυτό είχα να πω. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μανδυλαρά για την υπέροχη ομιλία και για την σωστή τήρηση του χρόνου. Δύο σχόλια και σημεία. Το ένα και πιο σημαντικό που το αναφέραμε από την αρχή είναι ότι πρέπει να παροτρύνουμε τους μικρούς ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες στην ενασχόλησή τους με την άσκηση. Είναι σημαντικό να ολοκληρώνουμε τον έλεγχο οι γιατροί που ασχολούμαστε με τα παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθειες, με δοκιμασία κόπωσης, καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης, Holter, να αισθανόμαστε πρωτίστως εμείς πιο ασφαλείς για να τους παροτρύνουμε στην άσκηση. Αυτό που βλέπουμε και παρατηρούμε στις οικογένειες των παιδιών αυτών είναι δύο ακραίες κατηγορίες. Μία κατηγορία που δεν θέλει να επιτρέψει τα παιδιά από ανασφάλεια να συμμετέχουν στην άσκηση και η άλλη κατηγορία που ίσως θέλει να παροτρύνει τα παιδιά ή για να μην αισθάνονται ότι είναι σημαντικό το πρόβλημα να θέλουν να ασχοληθούν με πιο ανταγωνιστικά αθλήματα από όσο ίσως θα έπρεπε. Στην χώρα μας έχουμε για την ενασχόληση των παιδιών με την άσκηση δύο πιστοποιητικά, να το πω έτσι. Είναι το ΑΔΗΜ, το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, που είναι ωραία γραμμένο, γιατί δίνει τη δυνατότητα στον γιατρό να προσαρμόσει το επίπεδο της άσκησης σε κάθε κατηγορία. Είναι όμως και η κάρτα υγείας του αθλητή, που μιλάμε για τον ανταγωνιστικό αθλητισμό και εκεί απλά ο γιατρός θα υπογράψει αν επιτρέπει ή όχι τον ανταγωνιστικό αθλητισμό. Εκεί τώρα υπάρχει το ζήτημα, πολλές φορές τα μικρά παιδιά, 5, 6, 7 χρονών, που έρχονται στο γιατρό με την κάρτα του αθλητή, που σαφώς μπορείς να τους επιτρέψεις την ενασχόληση με τον αθλητισμό, αλλά θα πρέπει να υπογράψεις για ανταγωνιστικό αθλητισμό, είναι κάρτα αθλητή. Δεν ξέρω εκεί δηλαδή αν θα μπορούσε αυτό με κάποιο τρόπο να προσαρμοστεί, να δίνεται πραγματικά στους αθλητές, τα παιδιά τα οποία ασχολούνται σε μεγαλύτερες ηλικίες με ανταγωνιστικό αθλητισμό. Και όχι με την άσκηση, με την άθληση, που σαφώς μπορεί να συμμετέχει το μικρό παιδί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στους σχολιαστές μας για κάποια σχόλια. Ο κύριος Παπαγιάννης, μπορούν να αθληθούν σε χαμηλή ένταση, κύριε Παπαγιάννη. Είχα σαν τελευταίο slide, το οποίο έκλεισε βέβαια, και μια ταμπέλα που δείχνει ακριβώς τι πρέπει να κάνει σε αριθμιογόνα σύνδρομα. Ισχύει, μπορούν, απλά εμείς τουλάχιστον δεν τους επιτρέπουμε να κάνουν competitive sports. Ακριβώς, μπορούν να κάνουν recreational sports, αλλά όχι competitive sports. Και ακόμα και αν συμβεί κάποιο σύμβαμα, νομίζω, και είναι 3 μήνες ελεύθεροι με αγωγή, όχι ευνηδιοθάνονται, ενώ κάποια συγκοπή κάτι τους ξαναβάζεται πάλι πίσω. Το είχα διαβάσει αυτό και είχα εντυπωσιαστεί κάπως. Είναι πιο αφαρά ένα θέμα προσωπικής επιλογής και συζήτησης του γιατρού με τον γονέα. Με τους γονείς και με τους γυμναστές. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν, ειδικά στην Αμερική τώρα τελευταία, πρωτεργάτης είναι ο Μάικ Άκερμαν από το Μέγιο Κλίνικ, παροτρύνει τους ασθενείς να μην σταματούν την άσκηση εφόσον λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες. Δηλαδή υπάρχει καταρχήν απόλυτη συμφωνία των γυμναστών, των παιδιών, των γονέων και των γιατρών και επιπλέον υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες, οι προφυλάξεις, η φροντίδα, ώστε αν συμβεί κάποιο συμβάν να υπάρχει άμεση αντιμετώπιση, όπως να υπάρχει εξωτερικός απεινιδωτής και κάποιος
που να μπορεί να παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Γενικά όμως, όταν δεν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, είναι καλό να τηρείται αυτή η τακτική που σύστησε ο κ. Μανδιαράς, να αποφεύγονται τα ανταγωνιστικά αθλήματα υψηλού επίπεδου και να τους περιορίζουμε στα μεσαία και χαμηλά. Και επίσης, ένα σχόλιο για το σύνδρομο προδιέγερσης. Μια προσοχή θέλει όταν ερμηνεύουμε την εξαφάνιση του κύματος δέλτα στο τεστ κοπόσεως, που μπορεί να εξαφανίζεται σταδιακά λόγω της υπεροχής της αγωγής διαμέσου του κολποκυλιακού κόμβου που καλύπτει το κύμα δέλτα και να μας δώσει την ψευδή διάγνωση του διαλείποντος, της διαλείπουσας προδιέγερσης που μπορεί να είναι τελείως παραπλανητική και επικίνδυνη. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι ότι εξαφανίζεται απότομα και χωρίς να καλύπτεται από τον κολποκυλιακό κόμβο. Γενικώς προτείνουμε σε όλους τους ασθενείς να υποβάλλονται σε ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Και εμείς εν τέλει αυτό κάνουμε. Ναι, μπορεί τελικά να τους επιτρέψουμε, αν είναι, να αθλούνται μέχρι να γίνει αυτό, αλλά να μην σε αυτούς που δεν έχουν απόλυτα εμφανεί την εξαφάνιση του κύματος δέλτα, θέλει πολύ προσοχή. Ο κύριος... Ναι, τις είχα και εγώ σε slide. Γι' αυτό εμείς κρατάμε τις οδηγίες. Το ξέρω ότι στη Γερμανία είμαστε λίγο... αλλά τουλάχιστον είσαι μέσα στο νόμο, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω ακριβώς. Βέβαια, πρέπει να είσαι και εσύ προσωπικά καλή. Ευχαριστούμε, κύριε Βρομή. Κύριε Καρατζά. Ζήτημα το οποίο αναφέρουν πάρα πολύ συχνά οι γονείς, γιατί εμπλέκονται οι καρδιολόγοι ενηλίκων. Υπάρχουν πολλοί αθλητές, πολλά παιδιά, κυρίως με βαλβιδοπάθειες, που τους απαγορεύουν να συμμετέχουν στα αθλήματα όπου παίζει ρόλο η άρση βαρών. Mm-hmm. Παρακαλώ, σχολιάστε. Βαλβιδοπάθεια, τώρα μου λέτε κάτι το οποίο είναι πολύ... Οι καρδιολόγοι ενηλίκων, στην πρόπτωση μητροειδούς, ναι, στη στένωση της αορτής, ενηλίκων απαντώ, ναι, στην ανεπάρκεια της αορτής, λένε στους γονείς να μην σηκώνει το παιδί βάρη. Ναι, γιατί ανεβαίνει η πίεση γι' αυτό. Η πραγματικότητα ποια είναι, εμείς τι πρέπει να τους λέμε? Αυτό που λένε τα recommendations εδώ πέρα τουλάχιστον είναι ότι δεν πρέπει να κάνουν competitive sports σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, εάν το κάνουν, πώς θα το πω τώρα, για recreation, για ερασιτεχνικά, για την ευχαρίστησή τους, δεν αντεδείκνεται. Εάν το κάνουν, εμείς δεν τους επιτρέπουμε να το κάνουν σε πρωτοαθλητικό και competitive sports. Νομίζω η άρση βαρών, συγγνώμη αν επεμβαίνω, στην παιδική ηλικία ούτως ή άλλως δεν έχει θέση. Ναι, ναι, ναι. Είναι υπερβολή. Νομίζω ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε. Παρακαλώ. Να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας πρωινό τραπέζι, γιατί έχουμε ξεφύγει αρκετά στο χρόνο και τα υπόλοιπα σχόλια θα τα... χαίρετε. Καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε. Καλημέρα. Να σε χαρώ. Σας ευχαριστούμε όλους που ήρθατε. Συγχαρητήρια για την ομιλία. Δύο-τρία σχόλια. Πρώτον, θεωρώ ότι ο παιδοκαρδιολόγος θα πρέπει να παίζει καθοριστικό ρυθμιστικό ρόλο στα πλαίσια της φροντίδας και της παρακολούθησης αυτών των ασθενών και να τους ενθαρρύνει
τα μάλα να συνεχίζουν να γυμνάζονται και να έχουν καλή και υγιεινή διατροφή, έτσι ώστε να υπάρχει δευτερογενή πρόληψη για τα νοσήματα που μπορεί να εμφανιστούν, οι καρδιοπάθειες ενηλίκων, μια που είμαστε στην ευχάριστη θέση εμείς και εσείς, την πλειονότητα αυτών των παιδιών τώρα να τα βλέπουμε να ενηλικιώνονται. Το δεύτερο είναι ότι η άσκηση, μην ξεχνάμε, ειδικά για τους ασθενείς με μονήρη, κοιλία και φωντάν κυκλοφορία, είναι η μοναδική διαδικασία που μπορεί να αυξήσει την καρδιακή παροχή, έτσι. Στην κυκλοφορία φωντάνη, η μοναδική διαδικασία που μπορεί να αυξήσει την καρδιακή παροχή είναι η άσκηση. Άρα, αυτό που είπε η κυρία Καρατζάκη, πρέπει ειδικά για αυτούς τους ασθενείς, όχι απλά να τους απαγορεύουμε, αλλά να τους ενθαρρύνουμε εξαιρετικά με την συμβολή μας να ασκούνται. Θεωρώ ότι η εταιρεία παιδοκαρδιολογική πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε συνεργασία με την ελληνική καρδιολογική στο ποιος θα δίνει το clearance αυτούς τους ασθενείς για το ποιο βαθμό της άσκησης. Άρα θα πρότεινα έναν ρόλο θεσμικό της παιδοκαρδιολογικής εταιρείας σε συνεργασία με την ελληνική καρδιολογική εταιρεία. Και ένα σύντομο σχόλιο, Γουίντο. Εάν ξέρουμε για κάποιον μεγαλύτερο ασθενή, έφηβο ή ενήλικα, που έχει μια ανώμαλη έκφυση, παύλα πορεία των στεφανιαίων, και το ξέρουμε, τι λέμε εκεί? Στο συγκεκριμένο τώρα δεν ξέρω τι να σας πω, έχω να ομολογήσω. Γιατί εξαρτάται πώς είναι οι εξετάσεις του, είναι η αλήθεια. Έχει κάποιο πρόβλημα, δεν έχει κάποιο πρόβλημα? Έχει πρόβλημα στον υπέρηχο, έχει πρόβλημα στο ηλεκτροκαρδιογράφημα. Νομίζω ότι ακολουθούμε αυτό τον αλγόριθμο και αναλόγως δράτουμε. Συγγνώμη για τα ελληνικά μου.